Μπορώ να έχω την τραγιά σκαμμό. Πώς φαίνομαι, ωραία. Ναι. Ε? Ναι, μια χαρά. Το μουσί. Τέλειο, τέλειο. Τέλειο, δεν είμαι σαν τον Doctor Strange. Απ' έξω πέρασες. I love you in every universe. Ξέρεις εσύ. Ω, καλά, εντάξει. Αυτό να το βάλεις, παρακαλώ. Μάλιστα. Πότε γυρίστηκε το Endgame? Το 19. Πότε βγήκε βασικά το 19. Το 19 βγήκε σίγουρα. Ναι, τώρα το πότε γυρίστηκε, ναι. Πρέπει να έχει 2-3 χρόνια. Ο Χάρης για να βγάλει στήρια, ξέρεις πόσα χρόνια έκανε. Από το 19. Ναι. 4 χρόνια. Σε μένα το λέτε μαλάκα. Ρε μαλάκα τις φιγούρες μου για να έρθουνε. Στέλνω παρά μήνυμα. Παρά εσένα που είσαι πίσω από τις κάμερες. Στέλνω μήνυμα. Χάρη, όταν είναι, έλα πάρε με. Στέλνουμε μετά. Ναι, μαλάκα, κλείνω εισιτήρια. Στέλνουμε πάλι πιο μετά. Μαλάκα, δεν μπορώ. Δεν βρίσκω εισιτήρια να κλείσω. Ήμουνα από τις 3 περίπου στο κινητό και περίμενα το Χάρη να μου πει: ξέρεις κάτι, τελείωσα, ρε μπρο. Έρχομαι να σου πει. Και δεν μπορώ και θέλω, μαλάκα, να τα αγοράσω. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, η φανέλα είναι αφιερωμένη στον πατέρα μου. Μα στέλνανε φιγουρίτσες. Ο Μιχάλης πάλι εκεί στο figure shop. Ελέτζιαρ. Ευχαριστούμε, ναι. Το figure shop.gr και τον Μιχάλη. Το αγόρι πάλι μας έστειλε εδώ τα φιγκιουρίνια. Τα φιγκιουρίνια. Οι φιγούρες μας όλες είναι όλες. Οι δύο που έχουμε, δύο. Όχι όλες. Οι δύο που έχουμε για σήμερα είναι και οι δύο από την ταινία της Marvel, από το Endgame. Η τελευταία καλή ταινία της Marvel. Η πρώτη-τελευταία καλή ταινία της Marvel και το Spider-Man μετά ήταν πάρα πολύ καλό. Και ο Strange ήταν ωραίο. Και καλό, ναι, εντάξει, οκ. Να ξέρεις ότι τις έχω κλειστές εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και δεν τις ανοίγω για να κάνουμε το βίντεο. Ωραία. Για να δείξετε τις όμως γιατί είναι. Ποια θες. Θέλω πρώτα Captain. Θέλω πρώτα Captain. Πρώτα Captain. Λοιπόν, αυτή εδώ του Captain. Έχει έρθει από το καλοκαίρι και πιο πριν. Και δεν την έχω ανοίξει ακόμα γιατί ο κύριος Χάρης ήθελε βιντεάκι. Ναι, μην τσακωθούμε. Μην τσακωθούμε κιόλας. Ναι, σωστά. Και σκίζω, λέει, τη φιγούρα, την κάνω κομμάτι και τέτοια πολύ. Καλά πάει αυτό. Για να δούμε πώς το έχεις. Σου λέω, μεγάλος unboxer τώρα, δεν τρελαθεί. Χρόνια στην εταιρεία στο επάγγελμα. Μαλάκα. Πρώτα τη βλέπετε εσείς και μετά εμείς. Εγώ βλέπω το πίσω ακόμα. Δυνατή κουτίτσα. Απ' την κούτα φαίνεται ότι είναι κάτι έτσι ωραίο, ε. Άρα, Μιχάλη. Εγώ ακόμα δεν το έχω δει. Ευχαριστούμε και πάλι τον Μιχάλη. Εντάξει. Δυνατός ο Κάπτερ. Είναι φοβερή. Μπορώ να τον δω κι εγώ, να τον κοιτήσω λίγο. Συγγνώμη, παιδιά. Όντως δυνατός ο Κάπτερ. Πολύ καλό, πολύ καλό. Μπράβο. Ωπα, πήγε να φύγει λίγο. Το έχουμε. Πες μου τι είναι συναμολογούμενοι. Δεν γνωρίζω, η αλήθεια είναι. Αν θες να το κάνουμε έτσι. Ήρθε μεγάλη ώρα. Έλα. Να δούμε και το εσωτερικό. Ρίξε το λίγο πίσω για να μην φύγει τίποτα μπροστά. Ξέρεις τι μου αρέσει, πάνω στο κουτί στην κορυφή είναι και Captain America. Ναι, είχε πολλές καλές λεπτομέρειες. Και αυτή εδώ είναι η φιγούρα μας, παιδιά. Φίλε, έχει πάρα πολλά εδώ. Αυτό το καινούργιο. Η καινουργίλα της τεχείας. Φίλε, και το σφυρί έχει μέσα. Είναι ντούμπανο. Και όχι μόνο το σφυρί, έχω και δύο ασπίδες εδώ πέρα. Μια ασπίδες, έχω μια original και μια σπασμένη εδώ πέρα. Από τη μάχη με τον... Και ήταν και τη σπασμένη. Σε ποιο ήταν αυτό. Στο Endgame. Ναι, η ασπίδα σπασμένη ήταν από το Endgame. Του την έσπασε ο Θάνος. Του την έσπασε ο Θάνος, ναι. Που τον κουπάνουσε εκεί πέρα με μανία. Όταν βλέπω Marvel την ίδια, ξεχνάω το μόλις βγω. Συγγνώμη. Γιατί τον φέραμε αυτόν σήμερα εδώ. Λοιπόν, βγάζουμε μαλάκα το πράγμα τους. Ναι, όντως. Ισχύει, φίλε. Είναι πολύ ποιοτικό, ρε φίλε. Πολύ ποιοτικότητα, ρε φίλε. Χοτόις. Μπορώ να αγγίξω λίγο. Έλα, άγγιξε. Κάτσε. Όχι, δεν θέλω. Και η ασπίδα η σπασμένη φαίνεται πάνω να έχει το τέτοιο, κοίτα. Το, και καλά τη σκόνη και το χώμα από τη μάχη και τα λοιπά. Μα λέγανε να το κάνω πιο συχνά αυτό. Εντάξει, το γιος. Εδώ έχει και διάφορα τέτοια, κοίτα. Για να του αλλάξει και καλά expression. Και καλά, ναι, το. Το πώς τη μούρη του. Expression. Τι είναι το expression. Η έκφραση που έχει πάρει η μούρη του. Αυτά ποιο ήταν, ο Χάρης. Ο Χάρης. Μαζί με την κιθάρα μου τα μαθαίνει, δεν ξέρω.
expression. Και εδώ τι είναι. Ω, μαλάκα, ωραία λεπτομέρεια. Θα το δείτε από κοντά μετά. Θα βγάλει τέτοιο ο Χάρης. Έχει τη μικρή πηξιδούλα που είχε μέσα τη φωτογραφία της... Πώς τη λέγανε τη γυναίκα του, ρε. Όχι, με ποια κόρη σου, ρε. Δεν είχε κόρη, ρε, μαλάκα, κάθε μέρα. Συγγνώμη. Εγώ σου είπα, γιατί τον έχουμε φέρει εδώ, αυτόν. Μαλάκα, θα σου πετάξω το Captain America στο κεφάλι μου. Την ασπίδα, μαλάκα, να ξαναγυρίσει κιόλας. Πάρες Κώστα με παραδέχεσαι για το πώς το έχω στο μυαλό μου εδώ πέρα. Με παραδέχεσαι. Σε παραδέχομαι, παιδά. Ήξερα πιο καλά το δωμάτιο σου. Από σένα. Αυτά καταγράφονται στην κάμερα. Θεωρείς. Ο Χάρης λέει, ξέρε πιο καλά, λέει, το δωμάτιό μου, λέει, από μένα. Αυτό δεν ξέρω αν ήταν υπονοούμενο. Αμάν. Έχει διάφορα χέρια. Μπορούμε να το αλλάξουμε τα χέρια. Μετά από πολλή ώρα λοιπόν και πολύ κόπο. Μετά αυτόν και βασάνο, πώς το λένε. Μετά κόπο και βασάνο. Βασάνο. Πάτη καλά, έχουμε εδώ τον Ποκοπίκο. Μετά αυτόν. Μετά αυτόν λοιπόν. Αυτή λοιπόν είναι η υπέροχη φιγούρα που κάναμε μέσα. Η οποία είναι όντως πολύ καλή. Είναι όντως πολύ καλή. Είναι πολύ όμορφη. Όντως και η λεπτομέρεια στην ασπίδα, αυτό που είπατε με τη σκόνη και το χώμα βασικά. Ναι, ναι, τη μάχη και. Και σε αυτήν εδώ την ασπίδα θα τη δείτε μετά από κοντά σε κάποια πλάνα που θα. Ή τώρα για εσάς. Σε κάποια πλάνα που θα κάνει ο Χάρης. Φαίνεται ότι είναι από μάχη οι ασπίδες και γενικότερα η όλη κατάσταση. Μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω θα ταιριάξει πολύ καλά στη συλλογή πίσω. Κόρο δεν έχω, αλλά άλλο αυτό. Λεπτομέρεια. Πάμε στην άλλη, λέει. Και ναι, να δούμε και, το, και τον. Πάμε και, πάμε και το έτερο νήμιση. Πάμε και στο το αγόρι του τραγουδιού. Ωραία, το έτερο νήμιση. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η δεύτερη φιγούρα μας. Είναι του Iron Man. Ο Κώστας έχει δρώσει από τον Captain America κιόλας. Πολύ πάμε... λεπτομέρεια. Όντως πολύ λεπτομέρεια. Και πάμε στο δεύτερο. Και νομίζω για μένα τουλάχιστον προσωπικά και δεν φαίνομαι αυτή τη στιγμή στο κυρίως πιάτο. Νομίζω είναι ο... το highlight. Το highlight. Για μένα, ναι. Και είναι πιστεύω το highlight γιατί να γυρίσω. Είναι από μια συγκεκριμένη στιγμή της ταινίας. Ναι. Η οποία μόνο highlight μπορεί να χαρακτηριστεί. Εντάξει, να σου πω κάτι. Η σκηνή αυτή νομίζω είναι το highlight όλη της Marvel. Όλη της Marvel είναι, ναι. Είναι μια... το στέγασμα όλο αυτό το χρόνο. Ναι, είναι αυτό που προετοιμάζανε όσα χρόνια... Ναι, έτσι καλά, είναι. Εντάξει, καλά, εντάξει. Είναι αυτό που προετοιμάζανε στη Marvel όσα χρόνια βγάζανε τις ταινίες. Και η αλήθεια είναι πως άξιζε πάρα πολύ αναμονή. Και αυτό πάμε κατευθείαν στην, όλη, στην αποκάλυψη, δεν έχει σαν το προηγούμενο. Α, είναι γεωργικό τέτοιο. Φοβάμαι να το ανοίξω. Έχει ολόκληρη ιστορία εδώ, ρε μαλάκα. Και καλά κάνω και φοβάμαι για το, να το ανοίξω, γιατί πέφτουνε χέρια. Μια φοβερή φιγούρα. Το πιθανότερο είναι θα τα πούμε σε λίγο όταν θα την έχουμε έτοιμη. Μετά τον αποκεφαλισμό του Iron Man, βρήκαμε ένα on-off εδώ πέρα. Όπου λογικά δίνει φως, ακόμα παλεύει. Όπου λογικά δίνει φως στα μάτια της, του κράνους και της μάσκας. Παιδιά, η φιγούρα είναι απίστευτη. Είναι απίστευτη. Ο άλλος τώρα θα παραμιλάει μόνος του όλο το βράδυ. Ναι, για πλάκα. Για πλάκα. Εμένα μου έχει γίνει τούμπανο πάντως. Έχει τα όπλα τα οποία χρησιμοποιούσε στο τέλος ο Τόνι. Με τα διάφορα φιουτσουριστικά που είχε λογικά από εξωγήινους που είχε απαγάγει. Μαλάκες, είστε σαν παιδάκια στο δημοτικό που πλάθαμε. Ποιο είναι δημοτικό, νηπιαγωγείο που πλάθαμε τα κουλουράκια. Κάθε! Έτσι είστε. Oh shit, here we go again. Πλάθω κουλουράκια, με τα δυο χεράκια. Κουλουράκια, κουλουράκια. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a... Και μετά από άλλη τόση ώρα λοιπόν. Ίσως λίγο παραπάνω, ίσως λίγο παραπάνω για το συγκεκριμένο. Πολύ παραπάνω. Γιατί το συγκεκριμένο έχει και μια πολύ ωραία λεπτομέρεια, θα σας δείξω σε λίγο. Έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Τις οποίες δεν τις βρήκαμε κιόλας. Ίσως να έχει κάτι και εδώ πέρα, αλλά δεν θα το ψάξω τώρα. Απλά λόγω του βίντεο Η συγκεκριμένη φιγούρα είναι αυτή εδώ λοιπόν. Θα τη φέρω και πιο κοντά για να τη δείτε κι εσείς δίπλα στο φίλο μας εδώ τον Captain. Και για τις λεπτομέρειες αυτές, για του λόγου του αληθές, εδώ πέρα θα δείτε όταν θα κάνει τα κοντινά ο Χάρης ότι έχουν
το on-off που σας είπα και πριν, ανάβουνε φωτάκια και λογικά κάτι αντίστοιχο παίζει και με, τα, με τις πέτρες και με το φως εδώ μπροστά. Τώρα δεν τα βάζουμε γιατί είναι πάρα πολύ λεπτομέρεια. Θέλει πάρα πολύ λεπτομέρεια για να ψαχθείς. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι είναι αειδιαστικά λεπτομερής. Ναι, πάρα πολύ. Η φιγούρα, ειδικά του Άιρομαν. Και με τα αίματα και με το, με το πρόσωπο, με τη στολή που έχει φθαρθεί από τη μάχη με το Θόρ. Με τον Θάνος. Και αυτό έχει γίνει, αλλά σε πιο προηγούμενο. Ναι, ναι, αυτός τα ξεχνάει. Α, ναι, είναι. Τι κάνω εγώ, μαλάκα. Λοιπόν, και αυτές οι δύο είναι οι φιγούρες μας. Ναι, αυτά. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη πάλι. Mike, thank you very much. I love you είναι. Καλά το πήγες, καλά το πήγες. I love you 3000. I love you, Μιχάλη. Δεν ξέρω, ρε. Επειδή δεν θα κάνουμε δουλειά, γιατί αυτό εδώ πέρα δεν θα δουλέψει για πολύ ακόμα. Όσοι θέλετε να βρείτε το site από το οποίο έγινε η προπαραγγελία για αυτές τις δύο τις φιγούρες, θα το αφήσουμε κάτω στο link. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον Μιχάλη για τη συνεισφορά του στο κανάλι. Ναι, απλά δεν ξέρουμε αν μπορείτε ακόμα να τις κάνετε, γιατί είχαν βγει πριν 1-2 χρόνια οι προπαραγγελίες. Ίσως να μην είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμη. Ναι, δεν ξέρω. Απλώς επισκεφτείτε το κανάλι. Αλλά έχει στο Μιχάλη. Πάρα πολλά ωραία προϊόντα να βρείτε. Σίγουρα θα δείτε κάτι που θα σας αρέσει, εάν είσαστε του είδους. Εντάξει, έχει ποικιλία, φίλε, άστο, πείστε τι. Όχι, έχει εκπληκτικό site. Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Με σκάσατε, ρε μαλάκες. Σε σκάσαμε. Σε κουράσαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλό απόγευμα.